Μπράβο Νίκο, πρώτη φορά. Δεν πειράζει, μην ανέβει μία. Πρώτη φορά. Δεν πειράζει, μην ανέβει μία. Θα ζήσουμε. Καλά, ρε Νίκο, σήμερα ξέρω ξεκινάει... που δεν ξεκινάει η εκπομπή. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε πάλι τη σούμα μας. Σήμερα περίμενε. Που δώσαμε λεφτά. Όχι τρίτη φορά. Κάτσα... Έχει μάθει και η Κούτσι Μαρή θα παίξουμε. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται. Νίκο, έλα. Η αγάπη άσο και over 1,5 στον όφη. 2,8 και 3,8 και over 2,5. Η αγάπη γκολ-γκολ διπλό τον πάω και εγώ over 3,5 και διπλό. Η αγάπη άσο να τρώμε το εγώ άσο και over 2,5. Η αγάπη κίτρινη Ουάρντα, εγώ δεν λέω τίποτα για το Παναθηναϊκό Λάρισα, δεν εφωνεί. Αν και αν έπαιζα κάτι με ρίσκο, θα ήταν το Χ. Κοκοκό. Είναι η αλήθεια. Στον Αστέρα είμαστε και δύο στον Άσο. Στο Ολυμπιακό Σάκη, η αγάπη λέει θα βάλει γκολ σε μέτρο 8,5 φράγκα, πολύ καλό. Εγώ λέω over 2,5. Και στον Άρη, η αγάπη είπε γκολ-γκολ. Και εγώ είπα να βάλει γκολ ο κύριο Ιντέγε, που έχει να βάλει γκολ από την Τούμπα. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Δεν γίνεται να μείνει άλλο μας χωρίς γκολ ο Μπράουν. Πρέπει να βάλει τώρα την Κυριακή, πρέπει να εξηγηθεί. Ναι. Πρέπει να λειτουργήσει σωστά. Ναι. Δύσκολο το μάτς. Δύσκολο. Τέλος πάντων. Ναι. Θα τα δούμε και αυτά. Πάμε στο διάλειμμα, όχι, έχουμε λίγο ακόμα. Ναι. Και γιατί έχουμε πορείες αγάπη σήμερα και μας αρέσει. Τι γίνεται, Βλάκη. Βλάκη. Γίνεται κάτι. Βλέπεις ότι σήμερα είναι η στάση σου τέτοια που αποτρέπει τον κόσμο να πάρει τηλέφωνο. Τι γίνεται, ρε Βλάκη, γιατί. Δηλαδή, για το μα θέμα... έδωσα και ένα ερώτημα σημαντικό να μου πει κάποιο άμα με κοδόδησε το ταξιτζή και έδωσα τζάμπα 10 ευρώ που πηλέα μέχρι εδώ. Δεν άκουγε βλέφιλη σήμερα, έχουν ρεπό. Λες, βασικά γίνεται ένα χαμό σήμερα, οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Είναι η αλήθεια και του στέλνω δύναμη γιατί εμένα μου σπάσαν τα νεύρα μέχρι να φτάσω, είναι η αλήθεια. Ναι. Είδες αυτό που λέει. Σήμερα βρήκανε στην πλάτη μας, τον Μπέλα. Γιατί όμως, εγώ δεν κατάλαβα γιατί τέτοια ώρα. Δεν ξέρω. Δηλαδή ήμουν πολύ άνετη, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ξέρω ότι το πρωί έκλεισαν κάποιοι δρόμοι γιατί είχε. Πρόβες. Όχι, ρε. Για την παρέλαση, τι. Κάτι είχε. Για αύριο. Για αύριο. Ναι. Τι είχε αύριο. Για αύριο, κάτι είχε. Τώρα δεν θυμάμαι. Πού μένει, σε Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται γενικότερα. Είναι μια πραγματικότητα. Είχα δουλειές. Βασικά, όχι, εγώ μένω Περέ. Η αγαπημένη Πηλαία, άρα κανένα στο ζωή μα δεν μένει Θεσσαλονίκη. Εμεί κατεβαίνουμε στην πόλη μόνο για δουλειά. Για τίποτα άλλο. Γεγονός είναι. Ναι, φυσικά. Δεν είναι ψέμα. Η αγάπη είναι στο Δήμο Πηλαίας. Δεν είμαστε. Okay. Είμαστε παιδιά του κέντρου. Είμαστε δημότες. Όμορων δήμων. Εγώ είμαι, είμαι στο Δήμο Θερμαϊκού, η αγάπη είναι στο Δήμο Πηλαίας. Παιδιά του κέντρου. Τα φιλιά μας ο κύριος Αμασλή, το δήμαρχό μας εκεί πέρα. Και καλά. Θέλουμε να παραμείνουμε έτσι γιατί δεν μας αρέσει το κέντρο. Ναι, ούτε εμένα με τρελαίνει ιδιαίτερα. Όπα, είδες. Έχουμε άνθρωπο εδώ πέρα που θα μας λύσει όλες τις απορίες. Γεια σας. Όχι μόνο έχουμε άνθρωπο, έχουμε τον άνθρωπό σας. Δηλαδή καλείται η αγάπη, άμα θέλει να με περιμένει, να την πάω εγώ σπίτι. Είναι το δεκάρικο. Το δεκάρικο είναι εξωφρενικό και μένουμε αγάπη και δίπλα-δίπλα. Έτσι, εσύ μένεις στο κέντρο. Εγώ μένω πηλαιότικα, ας πούμε. Α, τώρα το πες μου λίγο, δεν είναι πολύ εξωφρενικό, γιατί εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση. Πάρεις εδώ, ρε. Λοιπόν, μισό λεπτό, να εξηγήσω όμως γιατί θα πάρω την αγάπη του Γαβριλίδου. Διότι έχω κάνει επανεμφάνιση γκέστα με τον τεράστιο ζάχαρο. Ελπίζω όταν θα κάνει. Δεν σε ακούμε καλά. Ελπίζω θα κάνει επανεμφάνιση σου να ακούγεσαι καλύτερα από ότι τώρα γιατί το σήμα σου είναι λίγο κακό. Ναι. Τώρα με ακού, τώρα είναι ένα πάρκο περίεργο. Θα φύγω, ρε. Λέω, έχω. Μην διακόπτει, έχω... Νίκο. Είναι σοβαρό εδώ. Μην μιλά λίγο, είναι σοβαρό. Πε Νικόλα, μην διακόπτει, ρε Νικόλα. Προσπαθούμε να σώσουμε ένα δεκάρικο τώρα εδώ πέρα. Μισό λεπτό λίγο. Ο Αντώνης θα κάτσει μέχρι τις 11 εδώ όμως, να ξέρει. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν η λεπτομέρεια. Α, συγγνώμη, εγώ θα φύγω κατά τι 9, δεν μπορώ να κάτσω παραπάνω. Μη σου πω και 9 παρα 5. Σήμερα βρήκε ένα ξεφέρι που θα φύγω νωρίς, ρε. Πες μου, πες μου. Δεν είναι normal αυτό το πράγμα, έτσι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα πέρα από την πλάκα, πηλαιότικα καφτατζόγλιο είναι γύρω στο 6 ευρώ. Ναι. Που το έχω κάνει, έχει γίνει πολλές φορές. Τώρα φαντάζω τώρα Πηλαία, εκεί τέρμα γαλαξία που είστε εσείς. Ναι. Περίπου. Γαλαξία. Κομψή κομψά δηλαδή. Έχεις πάει δηλαδή κέντρο Πηλαία με το σταθμό και έχεις δώσει μόνο 6-7 ευρώ. Από προφήτη Ηλία σκέψου τώρα. Όχι προφήτη Ηλία, ρε, από το Δημαρχείο. Εντάξει, το δίπλα είναι. Έχεις κάνει αυτή τη διαδρομή ποτέ με 6-7 ευρώ. Θα σου πω ναι. Επειδή. Όχι, ρε παιδί μου, γενικά για κέντρο σου λέω. Επειδή είναι γυναίκα, ρε. Κοίταξε, άλλο και κέντρο είναι και η Καμάρα. Κέντρο είναι και η Τσιμισκή. Το λιγότερο που δίνω από Δημαρχείο μέχρι εδώ είναι 7. 6 ευρώ δίνω αν σταματήσω στο τέλος, Τσιμισκή πάντα, δεν πάω εγώ. Ναι, ναι. Τσιμισκή. Και σχεδόν ποτέ δεν έχω πει ταξιτζή να μπει εδώ στο στενό, πάντα τους λέω κάτω Εγνατία. Τώρα επειδή βιαζόμουν και γινόταν χαμός και ήρθαμε από πάνω ναι, από το Κυριακό, έδωσα παιδιά 10 ευρώ. Είναι προφανώς λόγω κίνησης, γιατί το βλέπω ψηλοφυσιολογικό να πούμε. Γιατί εντάξει, είσαι και προφήτη Ηλία, άμα είσαι στο Δημαρχείο. Γιατί, ναι. Από πού θα το πάρω. Πάντως,
Αν θες να περιμένεις μέχρι τις 11, εγώ όχι, δεν θέλω να περιμένω μέχρι τις 11, συγγνώμη, σήμερα... Κοίταξε, μπορείς να κάνεις και μια βόλτα γύρω, μπορείς να κάνεις και μια βόλτα γύρω γύρω και να επιστρέψεις στις 11. Όχι, φίλε, θέλω να γυρίσω σπίτι μου νωρίς σήμερα. Έχω αύριο ταξίδι. Καλά να περάσεις λοιπόν στο Βόλο, τον όμορφο Βόλο. Εξωτικό. Και σας φιλώ και τους δύο, καλή συνέχεια. Γεια σου, Αντωνάκα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Ορίστε, Νίκο, μας άφησες, μας μου έλυσε την απορία ο άνθρωπος. Ωχ. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Είσαι εκνευρίσει πάρα πολύ. Δεν πειράζει, ησυχία. Πάμε στο διάλειμμα, Νίκο. Θα πάμε στο διάλειμμα, Νίκο. Δεν θα πάμε στο διάλειμμα, Νίκο. Νίκο, θεωρείς θα πάμε στο διάλειμμα. Όχι. Νίκο, θα κάνουμε διάλειμμα. Έχω πάρα πολύ δουλειά, παιδιά. Νίκο, θεωρείς ότι είναι δύσκολο να βάλεις το διάλειμμα. Τι νομίζεις τώρα, θα κάνουμε και... Νίκο, θα πάμε στο διάλειμμα. Κύριε, έχεις έρθει σήμερα με έναν αέρα. Δεν ξέρω τώρα από πού έχει προκύψει όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, μου έχεις έρθει με ένα υφάκι, ναι, με έχεις πάσει τα νεύρα. Εντάξει, κανονικά έπρεπε να έχεις πει που ήπιες και να είσαι πιο χαλαρή. Τι ήπια, ρε άνθρωπο, το λες ρωέν συνέχεια. Μία μπύρα ήπια. Εσένα, σε για σένα μια μπύρα είναι 7 σφινάκια. Έλα, Νίκο, τελείων, έλα. Ποιος Μιχάλης θέλει. Αυτά, μη μου κάνεις εμένα τέτοια. Μη μου κάνεις εμένα τέτοια. Τσουτσέκι. Ποιος Μιχάλης τώρα, ποιος Μιχάλης. Που μας βρήκες εδώ. Άντε, Νίκο, γεια. Περίμενε, ο Μιχάλης ο γνωστός Μιχάλης. Πέστε με το διάλειμμα, βιαζόμαστε. Τι ζούμε με τα πόδια να φεύγει, λέει. Βεβαίως. Περπάτημα. Το έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά, να ξέρετε αυτό. Το έκανε γιατί είχα πάρα πολλά νεύρα. Η αγάπη όταν έχει νεύρα περπατάει. Όταν έχω νεύρα, ναι, περπατάω. Ξεκίνησε από πού πες μας μέχρι πού, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι έχεις κάνει. Καλά, έκανα μεγάλη. Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι έχεις κάνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ξεκίνησα από εδώ από το ραδιόφωνο Φράγκο Μπρεντέτο Σοφού. Ναι. Το πήγα. Από Τσιμισκή κατέβηκα Μητροπόλεως. Ναι, ναι. Από Μητροπόλεως ανέβηκα R3. Από R3 ανέβηκα προς τα πάνω Παπάφη. Προπάτησα όλη την Παπάφη, ανέβηκα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Από ΠΑΟΚ πήγα πάνω. Λαμπράκι, Λαμπράκι Κωνσταντινοπολίτικα και μετά Πειλαία. Αλλά είχα πάρα πολλά νεύρα. Αυτό. Και μίλησα και στο τηλέφωνο που οπότε δεν κατάλαβα καν τι έκανα. Και μεταξύ άλλων πήρε και εμένα εκείνη την μέρα, μια αλήθεια. Εσένα σε πήρε λιγότερο από όλους νομίζω. Στο τέλος κάτι 45 λεπτά έκλεισα. Στο τελείωμα με πήρε σε μένα. Ναι, και στο ενδιάμεσο όμως σταματούσα, ναι, και περίμενα να πάρω ταξί. Αλλά δεν παίρνω στο ταξί. Κάτι γίνεται από την πόλη. Και συνέχισα να περπατάω αυτό. Yeah, ήταν, μάλιστα. Εντάξει, το βρήκαμε. Ο Μιχάλης τελικά τι είπε. Ο Μιχάλης τι είπε. Α, με το πόδι. Όχι, Μιχάλη, με ταξί θα γυρίσω. Θέλω να γυρίσω νωρίς. Μάλιστα. Τα λεφτά ταξί έχουν. Μάλιστα. Αυτά. Πάμε στο break. Μην πληρώσετε για αυτό το μήνα. Έχω πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει. Break. Άντε, γεια. Έλα, Βλάκη. Τι είπες, ρε Βλάκη, τι έχεις πάθει. Είμαι σε καλή κατάσταση. Αυτά τα μακαρόνια με κατέστρεψαν πριν. Πόσο έφαγε, το έφαγε σε 2 λεπτά. Όχι, 2 λεπτά. Ποια μακαρόνια έφαγες. Εκείνα τα λιγουίνι. Με το κοτόπουλο και την άσπρη σάλτσα. Και το μανούρι. Ξέρεις τι, είναι βαρύ. Δεν είναι. Δεν είναι. Αυτά τα, όταν την άλλη φορά που το είχα πάρει, δεν θυμάσαι, δεν μπορούσα να το φάω. Όταν έκανα τη βραδινή εκπομπή με τον κύριο Μοσχοβίτη. Με τον κύριο Μοσχοβίτη, ναι. Αυτά τα μακαρόνια τα καμιά φορά 4 το μεσημέρι, 4.30 και γυρνούσα σπίτι το 10.30 και δεν πεινούσα ακόμα. Και λέω, τι έχει γίνει. Κάτι δεν πάει καλά. Έρχονται και κάθονται δηλαδή πάνω σου γκράου, ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Όχι με το κουτάλι τα μακαρόνια, αγάπη, έτσι κανονικά πίνουν. Και... τι έπαθες. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν θα πεθάνεις. Δεν ξέρω. Τι θα μας μείνει στα χέρια. Πιάνεις το στήθος και φυσάει. Μια έχει πιάσει. Είναι άγχος και δεν ξέρω γιατί. Γιατί έχεις το χέρι σου στέρνος αυτή. Γιατί καταλαβαίνω πόσο γρήγορα χτυπάει η καρδιά μου. Η καρδιά. Και δεν κοιμήθηκα για το βράδυ. Μπορεί να συνδέεται με το άγχος, Νίκο. Θα κοιμήθηκα στο βράδυ γιατί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γιατί δεν είχες ύπνο. Όχι, κοιμόμουν. Αλλά δεν και ξυπνούσα χωρίς λόγο. Όχι, σοβαρά τώρα μιλάω, ρε. Πώς ξυπνούσες χωρίς λόγο. Ξυπνούσα με το παραμικρό. Άκουγα κάτι, ξυπνούσα. Άρα ξεβέσαι το ύπνο. Αυτό λέω, ρε. Γενικά ή μόνο χθες. Γενικά. Τα μακαρόνια κάνουν μια προσπάθεια να βγουν έξω. Τι. Δεν είναι normal αυτό. Ποιο. Γιατί παθαίνω. Σκαρφαλώνε να βγουν. Ποια, για τα μακαρόνια νομίζω τι λες. Τι έπαθες. Όπου πάει αυτή. Έχω ταχυκαρδία. Τελείωσε. Πάει. Ναι. Μην με αφήσεις μόνη μετά, σε παρακαλώ. Θα φύγω μετά, ξέχνα το. Είναι καλά. Μια φορά πέρυσι. Πέρυσι ήταν, βέβαια, που ήμουν στούντιο και ο Χρήστος ήταν στη Ριζούπολη. Σιγά, αγάπη, σιγά, 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 σιγά. Το κάνεις και στο μικρόφωνο κιόλας. Τι να κάνω, έλα, ναι. Και ήταν ο Χρήστος στη Ριζούπολη, από όλους μπήκαν της Άρης. Πού θα ήταν. Και ήταν τότε Χολύπτης. Καλές εποχές. Ο Καμαδίας. Και είμαι εγώ στον αέρα και νιώθω, παιδί μου, να μούδιες μας στο αριστερό μου χέρι, όλο έτσι εδώ πέρα. Το αριστερό είναι επικίνδυνο. Ναι, γιατί είναι η πλευρά της καρδιάς. Ναι. Τέλος πάντων, παιδί μου. Ναι. Και ένιωθα μια δυσφορία και λέω τον Καβαδί, λέω κόψε αέρα. Δεν είμαι καλά. Πήγαινα, έβρεχα τα μούτρα με το ένα το άλλο, τα έρημισε. Το αριστερό δεν είναι καλό. Δεν το ξέρω γιατί είναι καρδιά. Κάνε μια παύση. 2,87 και 3 οχτάρια. Όποιος θέλει,
Παρεμβαίνει. Για καρδιολόγους δεχόμεθα. Γιατί εδώ πέρα η αγάπη θα μας μείνει τελείως. Ρε εσύ. Αυτό το πάθαινα. Είναι ένα πράγμα που πάθαινα σχολείο. Ωραία, το πάθαινα τρίτη ηλικίου. Γνωστή παρουσιάστρια λιποθύμησε την ώρα της εκπομπής της. Μην με αφήσετε μόνη μου. Διαβάστε εδώ. Τι λένε οι συνεργάτες της. Δώσε λίγο μουσική, δώσε λίγο. Πρέπει να. Θα μας μείνει στα χέρια το κορίτσι μας εδώ πέρα. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα μέσα από το λεωφορείο. Έλα, μάκι μου, έλα. Τα δυτικά προάστια που είμαστε. Έλα, εκεί πέρα. Στα τίμια. Τι γίνεται, φίλε. Όλα καλά, γονεί. Όλα καλά. Περιμένουμε, ναι, περιμένουμε το μάτι της Κυριακής. Το μόνο κακό βέβαια είναι ότι επειδή δουλεύω όλο απόγευμα έχω πέσει σε Κυριακές που δουλεύω. Κακό αυτό. Και θα τα ακούσω. Δεν περάζει. Ακουστικά και Παπαδόπουλος στο τέτοιο. Έτσι, έτσι και Παπαδόπουλος. Άνα, γεια σου. Είμαστε έτοιμοι για να βάλουν μπρος τις μηχανές τα παιδιά. Ελπίζουμε τις μηχανές τις βάλανε μπρος την περασμένη Κυριακή. Το θέμα είναι να τις κρατήσουν αναμένες. Μπράβο, να ανεβάσουν λίγο στροφές. Αυτό, αυτό, ναι, γιατί... Μπορεί ο Παναθηναϊκός να χρειάζεται βαθμούς, ναι. Αλλά άμα δεν μπορείς να πάρεις μια άνετη νίκη... Η πρώτη, όπως μας λέγανε, στις σχολές οδηγών, είναι η ταχύτητα της εκκίνησης. Έβαλες λοιπόν τώρα την πρώτη, βάλε και τη Δευτέρα. Βάλουμε τώρα και τη Δευτέρα. Καλός τίτλος για άρθρος, βάλε τη Δευτέρα. Για να βάλουμε να πηγαίνουμε μετά με ρελατίνη και κρυφά. Άρα, βάλε Δευτέρα και άστο να ρολάρει μετά. Και να πάρουμε το 12ο, τα 4 ματάκια και μετά βλέπουμε. Και μετά βλέπουμε, έχει τη διακοπή. Έλα. Ο Πανιόνιο, αν κοιτάξει, ακόμα έπεται το παιχνίδι. Για εισιτήρια, λες. Ναι. Αρχές της άλλης εβδομάδας δεν έχουμε ακόμα κάποια ενημέρωση. Κοίτα, συνήθως έχεις δηλαδή και πέρυσι. Θυμάμαι που ήμουν και όλο στη Νέα Σμύρνη. Είχε πάει πολλοί κόσμος. Ναι, είχε πάει πολλοί κόσμος. Φαντάζομαι ότι θα γίνει το ίδιο και φέτος. Εκτός αν ο Πανιόνιος αποφασίσει όπως η Ξάνθη να μην δώσει τίρα ξαφνικά, το ίδιο σου πω. Δεν φαντάζομαι. Ούτε εγώ πιστεύω τώρα ο Πανιόνιος να πει κάτι. Πρέπει να κάνω. Τα κουμάντα σου. Πατέτε, ναι, γιατί δουλεύω όλο απόγευμα και πρέπει να πάμε 7.30 ώρα. Κοίτα τώρα αυτό από Τρίτη, από Δευτέρα Τρίτη θα γίνει γνωστό κάτι περισσότερο γι' αυτό. Θα γίνει και η σύσκεψη μέτρων. Εντάξει. Κατά τα άλλα καλά. Κατά τα άλλα μια χαρά. Και αναμονή για την εκτόξευση του άρματος. Άνα, γεια σου. Λοιπόν, χαιρετώ. Γεια σου Μάκη μου, καλή συνέχεια στο δρομολόγιο, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εγώ να είσαι καλά. Μάκη Σαριανά και άρρωστο από Αθήνα. Λοιπόν, έχει έρθει παιδί, αγάπη. Κλείσαμε δηλαδή, βάλαμε λίγο μουσική. Έχει έρθει εδώ που κάθομαι εγώ. Πρώτα μου βάζει το χέρι. Εδώ, σωστή το σου, αγάπη, για να δω την καρδιά σου. Όχι, για το Θεό δηλαδή. Εντάξει, δεν καταλάβαινα όμως τίποτα. Και μετά έρχεται. Δεν ήρθα, μου είπε, βάλτε το αυτί. Ναι, και έβαλα το αυτί μου για να ακούσω, αγάπη. Δεν είναι μάλλον σωστό. Και όντως επιβεβαιώνω ότι έχει μια ταχυκαρδία, αγάπη Γαβριλίδου αυτή τη στιγμή. Που δεν δικαιολογείται ενώ κάθομαι εσύ. Καμιά φορά σε πιάνει επειδή μπορεί να σε αγχώνει κάτι που αυτό σου λέω τόση ώρα. Κάτι αγχώθηκα. Μήπως είσαι επειδή είσαι μαζί μου. Μήπως. Μήπως όμως δεν είναι normal αυτό το πράγμα. Γιατί δεν. Κάτι δεν πάει καλά. Τι γίνεται. Κάνουν παρέμβαση τώρα της εκπομπής. Έχουμε επικοινωνία με άλλους πλανήτες. Με άλλους πολιτισμούς. Μην πάμε εμείς σε άλλο πλανήτη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων. Και ένα τραγούδι ταιριάζει μόνο με την κατάσταση σε κάποιους Γαβριλίδου. Με αυτό που ταιριάζει τα τραγούδια. Έλεος πια. Νάτι, έτσι κάνει η καρδιά της αγάπης. Με βαλσάκι. Ναι. Δεν έχεις το κλεωμένη απέναντί σου. Άλλαξε εδώ, έλα. Έλα, άσε δεν θέλω. Γιατί? Ρε ζή. Ποιο? Η Γουλς το γύρισε χθες. Ναι, ρε. Και εγώ το απόγευμα σε μια κουβέντα που έκανα έλεγα ότι η Σλόβαν κέρδισε ένα 0. Όχι, ρε, ήταν, το γύρισε. Μπράβο, αγάπη. Μπράβο, μην είσαι βλάκι. Άκου το λάκι. Τι σε έχει πιάσει τώρα, δηλαδή, το χέρι σου, αν το έχεις το χέρι σου εκεί πέρα, δεν θα πέσει η ταχυκαρδία. Μου γράφει το στούντιο και εγώ στο στούντιο. Σποράρτο, βέβαια. Εγώ δεν το ξαναπάθω στο στούντιο όμως. Και ήρθα με άγχος και επίσης δεν μπορώ να πάρω καλή ανάσα. Δηλαδή τα παθαίνω όλα. Μάλιστα. Που με έχει αγχώσει τώρα, σταμάτα. Δηλαδή σε βλέπω έτσι. Έχει βάλει και τα δυο της χέρια έχει βάλει πάνω στο στήθος της. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Τι να κάνω. Εσύ με έφαγες, ρε. Ήρθα εδώ πέρα μια χαρά. Πω. Δεν μας αρέσει αυτό, έλα. Το γύρισε η γούρσα. Πότε το γύρισε. Συγκλονιστεί, ρε, πιάσαμε πολλά σημεία τα χθεσινά. Απλά δεν τα πιάσαμε συνδυαστικά όπως έπρεπε. Μα το έλεγα με πολύ σιγουριά ότι κέρδισε η Σλόβαν 1-0. Με σπορά. Το γύρισε και έμεινε και με παίχτη λιγότερο νομίζω η Γούλφ προς το φινάλε. Αλλά το κράτησε. Η Ισπανιόλ τι έκανε τελικά. 0-1. Έχασε. Κουβάω κι εγώ. Μάλιστα. Ναι, ήταν το τελευταίο. Το δίνανε πολύ χι το συγκεκριμένο παιχνίδι χθες. Ήταν το τελευταίο που περίμενε. Και πληρωνότανε. Ναι. Και πάλι. Και το είδα κιόλας και ήταν καλό. Και αλλά πάλι. Δεν το πιάσα. Και πάλι.
Δεν πειράζει. Θα ρεφάγαμε το Σαββατοκύριακο, Γιώργα, ρε, με αγχώνεσαι. Ρε, που έχει σήμερα δεν ακούει ποτέ, πιστεύω. Στο σπίτι είναι, έχει καθίσει ή έχει πάει να πιει κανένα καφέ. Ο συγκεκριμένο. Επιβεβαιώνω. Να κλείσουμε λίγο. Α, μιλήσατε. Επιβεβαιώνω. Επιβεβαιώνει. Ναι. Στο σπίτι, μάλιστα. Πού πάει. Την καλύτερη δουλειά έκανε. Πού, εντάξει, θα βγάλω το ρουβά γιατί θα μα πάθει τίποτα. Ναι, κάτι δεν πάει καλά, τέλος πάντων. Πω, θα μας μείνει στα χέρια. Αυτά τα χέρια. Μαμά, να ακούς όλα καλά. Μαμά. Μαμάκα. Που λες και αυτό που έλεγες πριν, το αριστερό χέρι είναι επίφοβο αν μου βιάζει. Γιατί είναι της καρδιάς. Ο μπαμπάς μου έχει θέμα με το δεξί, εδώ και 2 εβδομάδες, πίσω όμως, ομοπλάτη. Και τον γκούγκλαρα, γιατί φοβήθηκα στην αρχή. Και είναι κρύωμα. Μυϊκό είναι. Μυϊκό, υπάρχει από ό,τι του είπανε. Ναι. Και τον γκούγκλαρα γιατί φοβήθηκα εγώ στην αρχή. Αλλά είδε το δεξί. Αυτή η κουβέντα με αγχώνει και μέρα από αυτό το Το δεξί δεν έχει να κάνει με την καρδιά. Είναι... Μπαμπά και εσύ, μα ακούς τα χαιρετήματά μου. Ακούνε, στηρίζουνε. Δεν με ακούνε, όχι. Ποτέ. Δεν με ακούνε ποτέ. Ούτε εμένα, τίποτα. Γιατί? Μόνο ο πατέρας μου κάθε φορά ακούει. Εμένα όχι. Μη σου πω ότι η μαμά μου ακούει πιο συχνά τον μπαμπά μου. Στην έχω στο ραδιόφωνο. Είναι νορμάλ αυτό το πράγμα. Στο ραδιόφωνο. Τι είναι. Τον μπαμπά σου. Από ό,τι μπαμπά. Εγώ άκουσα μαμά μου ακούει τον μπαμπά μου. Μάλιστα. Εμένα ο πατέρας μου καμιά φορά για να μου κάνει παρατηρήσεις πάντα. Γιατί εντάξει. Επειδή είναι του χώρου, πάντα θα έχει κάτι εμένα να πει. Δεν μου κάνω παρατηρήσεις, θα κάνω όλα πολύ σωστά. Εντάξει. Εντάξει. Δεν σχολίασε κάτι. Τι έγινε, Νίκο, καλά είσαι. Τώρα δεν είμαι και εγώ καλά, τώρα αρχίζει να χώνομαι. Όταν έχει, δεν ξέρει, είναι αυτό που λένε ότι όταν κάποιο έχει κάτι, ρε παιδί μου, νομίζω το έχει και εσύ. Δεν νιώθω καλά αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, υπάρχει, ναι. Δεν θυμάμαι, έχει μια συγκεκριμένη. Να το, μου το κόρη τη Σπανιόλ 01. Που λέγεται αυτό. Ναι. Αλλιώς το λέμε κατά φαντασία ένα ασθενή, βέβαια, οκ. Okay. Αλλά υπάρχει και μια. Εγώ δεν είμαι κατά φαντασία, όμως. Εγώ είμαι κατά φαντασία αυτή. Εσύ ναι, μπορεί. Καλά. Λερναία ίδρυμα η Μπουκαγόη. Η Μπουκαδόρη, όπως λέει ο Αντένα. Χαμός. Ο Αντένα. Νερό δηλητήριο. Βγάζω τώρα τίτλο. Εδώ έξω από Θεσσαλονίκη. Πού, δεν θυμάμαι. Στον Εύωσμο, πού. Στα Βραστά. Γιατί να είναι στον Εύωσμο, ρε Ζήλιο. Από όλες τις περιοχές αυτό σκέφτηκε. Εντάξει. Καιρό για εκδρομή. Θα πάμε αύριο Βόλο. Βαλτί είναι αυτή. Θα πάω Βόλο. Ναι, αλλά θα έχει και δουλειά, δεν έχει νόημα. Η δουλειά είναι αργά. Ναι, αλλά και πάλι. Τι ώρα θα φύγει. Κατά τις 11-12 λέμε. Φωτιά μαμούθ. 7.30 το παιχνίδι. 11-12. Ναι. Έχει 2 θέσεις εκεί. 5 πάτσε στο γήπεδο, 5 κάτι. Τι πιο νωρίς. Γιατί πιο νωρίς. Σκέφτομαι να οδηγήσω εγώ. Όχι, ρε Νίκο, πλάκα κάνω. Το αμάξι του στέριου είναι κρίμα, είναι δεν είναι. Αν και οδηγάω πάρα πολύ καλά. Φίλοι μου, αν με συναντήσετε στον δρόμο, πραγματικά οδηγάω πάρα πολύ καλά. Over 2,5 καραμπόλες. Αλλά πολλά λες. Αλλά δεν ξέρω τον δρόμο και δεν μπορώ τώρα να. Πότε έπιασε τελευταία φορά στα χέρια σου τη μόνη. Πριν από 2 εβδομάδες. Πού? Πριν να σου πω το δρομολόγιο. Και τη μονιέρα στο PlayStation. Πριν να σου πω το δρομολόγιο. Ναι. Να πει το δρομολόγιο που έκανε. Θέρμη. Σου κάνει. Άτε, ρε. Από το δρόμο όμως από τα σχολεία, από πίσω που είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν έχει κίνηση μένα, αλλά είναι ο δρόμο κάπω. Δεν πήγε στο περιφερειακό. Όχι. Από τα σχολεία στην Πηλαία. Ναι. Θέρμη. Αριστοτέλειο, το αγαπημένο μου σχολείο που ήμουν εκεί από μικρό παιδί. Πήγε από τον παράδρομο. Πάντα από εκεί πάμε Θέρμη, ναι. Πηλαία. Βολεύει κιόλα. Ναι, εντάξει, το να βγει έξω στο περιφερειακό. Δεν παίρνει περιφερειακό. Ναι. Βλάκι. Και το έκανε, ε. Το έκανα. Το έχω κάνει πολλέ φορέ αυτή τη δρομή. Άλλη ξέρει να κάνει. Έχω κατεβεί κέντρο, έχω πάει Καλαμαριά. Έχει κατεβεί κέντρο. Πρόσεξε, η βασική. Έχω κατεβεί κέντρο, όχι να παρκάρω. Έχω κατεβεί κέντρο. Κάτι από αυτές, κάτι. Θα μου χτύπησε. Ναι, έχω κατεβεί κέντρο. Ακούω φωνές. Να πάρω άνθρωπο και να γυρίσω πίσω. Μόνη σου. Με εκείνη το θέμα. Ναι, μόνη σου. Ναι. Ψέματα λες, αποκλείεται. Συγγνώμη, θεωρείς ότι πάντα οδηγάω με κάποιον. Έχω δίπλωμα κανονικά, το έχω μαζί μου. Και γιατί δεν σε βλέπουμε ποτέ να οδηγά. Γιατί να με δεις οδηγάω, ρε Νίκο. Η αγάπη είναι ένας urban legend. Καταρχάς δεν κατεβαίνω στο κέντρο με το αμάξι να παρκάρω. Δεν μπορώ. Κανένας δεν την έχει δει αν οδηγάει. Ναι, παιδιά, δεν μπορώ να παρκάρω. Δεν μπορώ να κατέβω κέντρο. Τι ωραία που είναι αυτή η ξανθιά. Πώ. Ο καθένας στον καημό του. Λάβε, είναι άρρωστο. Ο καθένας στον καημό του. Έχει αυτή τη σειρά, πώς τη λένε. Στον Αντένα την καθημερινή. Έχει αυτή τη σειρά, πώς τη λένε. Με την μπορούχα του Μασάτ. Τι λένε. Έλα, ρε Νίκο. Αφού είναι. Έλα, ρε Νίκο. Αφού είναι. Κάτσε, το λέει πάνω δεξιά. Γυναίκα χωρίς όνομα. Γυναίκα χωρίς όνομα, αυτό το ξαθό είναι καλό. Hashtag. Hashtag, ναι, κιόλας. Hashtag, γιατί το πάζουν αυτό, πρέπει γιατί, να κάνεις. Σχολιάζουν οι διάφοροι στο Twitter. Ποιος κάθηκε και σχολιάζει και γυναίκα χωρίς όνομα. Πες της να πάρει κανένα χάπι, λέει της παλιόγρια. Στάνει, λέει ο Μιχάλης. Μάλιστα. Σκληρός. Μιχάλη, εγώ φταίω που σε στηρίζω.
Ναι. Και έχω θετική διάθεση για την επόμενη εβδομάδα. Ναι, Μιχάλη, λέμε να έρθουμε την Τετάρτη, να ξέρεις. Την Τετάρτη είναι Πέμπτη και είναι στα γενέθλιά μου και εγώ δεν θα μπορώ. Ναι, είναι 31. Αλλά Μιχάλη, δεν σε στηρίζω. Σε αφήνω πάλι στο έλεος του Θεού. Πάλι μπορούμε να πάμε. Γιατί δεν μπορείς, δεν κατάλαβα. Έχω γενέθλια. Αφού Παρασκευή θα γίνει το μελέ. Σου φέρνουν καμιά φιάλη οξυγόνου, γιατί δεν σε βλέπω. Στα 25 με φάγατε. Στα 25 πεθάνω το άγχος. Μπαμπίσικα, μπαμπίσικα. Δεν έγινε ακόμα 25. Και το φάντασμά τη θα στοιχειώνει τα στούντια μια ζωή. Όχι. Όχι. Δεν θα πατάει εδώ πέρα το φαντασμό. Πραγματικά, ούτε αυτό. Όχι. Δεν θα έρχεται προ το εδώ. Το μελέ δεν θα γίνει Παρασκευή. Ναι, αλλά Πέμπτη τι θα κάνει. Ωραία, τι, θα βγει. Αν έχω καλού φίλου. Θα πρέπει να μου κάνετε κάποια έκπληξη εδώ. Είσαι τόσο. Περίμενε, όχι, θα χαμηλώσω. Άστη μουσική, δεν πειράζει. Έλα, έλα. Είσαι τόσο ζητιανάκι. Εντάξει, ελεϊνό τρισάθλιο ζητιανάκι. Εντάξει, που ζητάς να σου κάνουν έκπληξη. Μην τυχόν και δεν μου κάνετε κάτι. Ακούς τι λες, ρε. Θα σηκωθώ να φύγω. Ζητάς, περίμενε. Θα πάμε και στο φίλο, περίμενε. Ζητάς να σου κάνουν όχι, έκπληξη. Φίλο, έλα. Ρε ζητιανάκι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αδελφέ, έχεις προβλήματα. Λοιπόν. Γιατί είναι Νικό κάθε μέρα αυτό. Δεν ξέρω. Τους έχεις τρελάνει όλους. Έχω γνωριστεί τώρα με αυτό. Λοιπόν. Ρε ζητιανάκι. Δεν είναι ζητιανάκι, είναι που πρέπει να γίνει. Πρέπει να σου κάνω έκπληξη. Τότε πώς θα είναι έκπληξη. Θα κάνω πώς δεν το περιμένω. Δεν το περίμενα. Πέρσι, θυμάσαι. Δεν πας καλά. Πέρσι που μου κάνατε. Ναι, δεν το περίμενες. Ούτε φέτος το περιμένω. Κάτι μου. Είχε ζητήσει την κλερόλα, σου κάνει έκπληξη πέρσι. Όχι, δεν είχα πει τίποτα. Φέτος όμως έχεις εκφράσει επιθυμία δημόσια. Έχω πολλούς φίλους που μπορούσαν να το κάνουν. Όποιος θέλει μπορεί να το κάνει. Άμα δεν μου το κάνει κανένα. Κάντε μου έκπληξη. Την Παρασκευή δεν θα έρθω. Όχι, δεν θα έρθω έτσι κι αλλιώς. Αλλά ενώ δεν θα σας καλέσω πουθενά. Εμένα μια φορά μου βγάζει στο γήπεδο. Εμένα κάθε χρόνο μου κάνουν. Είμαι αγαπητή. Μην είναι αυτός. Μην είναι, σε παρακαλώ. Μπορείς να τα ακούσεις πρώτα εκτός αέρα και μετά να το. Όχι, τώρα δεν μπορώ να την κάνω αυτή τη διαδικασία. Άντε, κάντο, έντε. Παίρνουμε το ρίσκο. Ναι! Σε παρακαλώ. Έλα, έλα βλάκα, άντε, βλάκα, άντε. Βλάκα. Δεν μπορώ, ρε. Λοιπόν. Και εκνευρίζομαι με αυτό. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Είναι το μόνο πράγμα με μη δίνει σημασία. Μη... Ναι. Λέω, Μιχάλης, θα τη βγάλω τούρτα. Μάλιστα. Θα πάμε. Πρέπει να σου κάνει έκπληξη κάποιος. Θα πάμε. Θα πάμε την Πέμπτη. Γιατί ρε πουλάκι. Θα πάμε την Πέμπτη. Ωραία. Και θα ανέβουμε πάνω και εσύ να ζήσεις αγάπη και χρόνια πολλά. Θέλω να μην φανώ γιατί είμαι και ταπεινή. Ναι. Πρέπει να αποκτήσει νομίζω η αγάπη ένα κομμάτι όσον αφορά στις παραστάσεις του Μιχάλη. Εντάξει. Δέχομαι. Για το βρώμικο, για τα μακαρόνια. Για τον Άγιαξ που είναι ανωδική πορεία. Αποτελώ πηγή. Κάνε έμπνευσης. Ένα κομμάτι και γλέντα τι άσχημα. Αποτελώ πνευματική έμπνευση. Αποτελώ, δεν είναι κάτι. Σου δίνει ψωμί. Μιχάλη, δέχομαι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά θέλω και μερίδιο μετά γιατί θα με έχει χρησιμοποιήσει. Θα σου έχω δώσει ψωμάκι. Κατέβηκε στα 23 σου από την πηλαία. Και 23 μωρέ. 25 πλέον. Το μπλε που μοιάζει τι είναι. Θάλασσα. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ άλλο. Τι μου κολλάει αυτό, ρε. Το μπλε που κουνιέται τι είναι. Λέω αυτό που κολλάει ακριβώς. Το μπλε που κουνιέται τι είναι. Παιδιά, έχει κοκκινήσει, δεν είναι καλά. Ο κόσμος στην Ηρακλή, ο Καφτατζόγλιο. Ναι, που κολλάει αυτό, δεν κατάλαβα. Το μπλε που κουνιέται τι είναι, λέει. Φαντάσου. Φαντάσου. Με κουράζεις και δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Αχ, δεν είμαι σε καλή κατάσταση και δεν. Δεν είμαστε εκεί δύο τώρα, δεν είμαστε για τέτοια. Τι είπα, ρε άνθρωπε. Όχι. 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 Λοιπόν, ο φίλος, ο 596 λέει, σου είπε για τα γενέθλιά της να της κάνεις δωράρα, υιοθετόφιλε, πολύ καλός. Ναι. Να περάσεις το τεστ, δεν πρέπει να περάσει κανένα τεστ, αλλά οκ. Okay. Αλλιώς θα ταιριάξει, η παροιμία θέλει να ανθίσει το δέντρο και η πάχνη δεν τα αφήνει, χαχά. Ναι. Περίμενε. Πάμε πάλι λίγο. Ελληνικό, θέλει να ανθίσει το δέντρο, αλλά υπάχνει. Ναι, δεν τα αφήνει, χαχά. Δεν τα αφήνει, χαχά. Χαχά. Και αν ο φίλος δεν ήταν αυτός ο φίλος και ήταν ο κανονικός φίλος που θέλει να βγει, τον κλείσαμε. Μάλλον. Μια ποιητική. Πού νο. Τι λέει. Που μένει στην Πηλαία, λέει, και νομίζει ότι ο Λεωνάρντο είναι μάρκα απορρυπαντικού.
Τρομερά πράγματα. Μιχάλη, γιατί δεν τα στέλνει σε μένα για να σου απαντήσω κιόλα και τα στέλνει απέναντι. Για να διαβάζετε στον αέρα γι' αυτό. Γιατί τι κατά στέλνει απέναντι. Πνίγει τι φωνέ του κόσμου που ακούει την εκπομπή. Θα μπορούσα να το διαβάσω, Μιχάλη, και θα σου απαντούσα κιόλα. Ποιο είναι το μπλε που κουνιέται. Δεν κατάλαβα γιατί κολούσε αυτό. Είναι το μπλε που κουνιέται. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε. Υιοθετώ. Ευχαριστούμε πολύ και σήμερα για την ακρόαση. Στην τελευταία μας εκπομπή, τα κομπούλα μας. Μπορεί και γενικά, δεν ξέρει κανείς. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω. Τρίτη θα είμαστε πάλι εδώ. Δευτέρα, παιδιά, 28η. Θα πάμε να. Τι θα κάνουμε, ρε Νίκο. Θα, θα βγούμε στους δρόμους για να εκδηλώσουμε το εθνικό μας φρόνημα, θα λέγαμε. Θα δουλεύουμε κιόλας εμείς. Εντάξει, το μαροκάματο ποτέ δεν πεθαίνει. Έτσι. Στη δημοσιογραφία. Είναι μια αλήθεια αυτό. Σιγάρα, Παπαδόπουλε, λες και δουλεύει σε οικοδομή, να πούμε. Πάμε να περάσουμε με τα πλακάκια. Μόνο στα παιδιά. Λοιπόν, εσύ, αφού εσύ δεν μπορείς να μιλήσεις, εσύ είσαι. Left for dead. Λοιπόν, ακολουθεί το Πάκος 4 με την κυρία Γαβριλίδου. Δεν παίζει ο Μάνταλος του Καρεσκάκη. Στα πιο σοβαρά της. Αυτό είναι κέρδος για την ΑΕΚ, όχι απώλεια. Κέρδος. Διπλό η ΑΕΚ. Διπλό η ΑΕΚ μετά από αυτήν την είδηση. Ο Μάνταλος. Ναι, τα σκέτα. Χτύπησε κατά τη διάρκεια της διαφήμισης του Κλεραζίλ. Λοιπόν. Πολεμάς Μάνταλο. Δεν τον μπορώ. Δηλαδή για το επίπεδο της ΑΕΚ δεν είναι ο Μάνταλος πλέον. Φτάνει, άντε, έχει κουράσει. Γιατί εσύ. Δεν είναι. Αν η ΑΕΚ θέλει να κάνει κάτι παραπάνω, με τον Μάνταλο δεν πας πουθενά. Εδώ με πήρε ύπνος. Περίμενα να δω, αλλά τίποτα. Με πήρε ύπνος που μπροστά σου είναι οθόνη. Έκανε, λέει, triple double. Triple double έκανε, ναι. Ήταν έξαλλος ο Χάρντεν. Τον πόνεσε, το Μούσια. Έξαλλος ο Χάρντεν. Ναι, αφού μας έκανες όλο το καλοκαίρι τώρα, μουσάτε να πούμε. Αλλά είπε, εγώ λέει, ήμουν MVP, πάρτα τώρα. Είπε ο Χάρντεν, λέει, ότι δεν με εκνεύρισαν οι Bucks. Εκνευρίστηκα γιατί δεν ήμουν καλός εγώ. Ωραία. Είπε ο Χάρντεν. Εντάξει, μια ζωή στη φάπα θα είναι. Λοιπόν. Μια ζωή στη φάπα. Μια ζωή στη φάπα από τον Γιάννη. Μια ζωή στη φάπα. Έτσι. Που λέει, όπως λέει και ο Παρασκευάς που ξεκινάει τώρα, επιστρέφει, μπαίνει στο παρκέ και τα τέτοια του ξυρίζουν το παρκέ. Λοιπόν, μόνο Team Γιάννης και Γιάννης. Μόνο Team Γιάννης, 100-0 και Dallas Mavericks. Λοιπόν, να είστε καλά. Τι Dallas Mavericks εσύ. Τα λέμε. Τι Dallas Mavericks. Γιατί. Είμαι Dallas Mavericks. Γιατί. Έτσι. Μου κόλλησε, δεν θυμάμαι, έχει χρόνια. Πριν πάρω το πρωτάθλημα. Ποιον έχουν αυτοί. Τον Λούκα Ντόντσιτς. Αν είναι Ντόντσιτς. Τον Πορζίγκιν. Δεν σε ψήνει. Όχι. Όχι. Τι θα με τη μόδα τώρα που είναι Ζαγόρας Golden State Warriors. Εγώ είμαι. Καλά, εσύ είσαι. Φίλιππος Βέγκας, εσύ. Είμαι Team Giannis Bucks. Ο Κλαχώμας ή τη Thunder. Έχω πολύ φίλο που είναι. Η Χαλκιδόνα της Αμερικής. Ο Κλαχώμας ή τη Thunder. Και στεναχωρέθηκε πάρα πολύ όταν έφυγε ο Westbrook το καλοκαίρι. Μάλιστα, Westbrook, και επειδή πήγα πάμε για κούρεμα, κλείνουμε. Να είστε καλά. Δεν θα φτάσει ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και πάλι. Μένετε εδώ, ακολουθεί Πάκος 4. Την ερχόμενη Τρίτη, καλό τριήμερο σε όλους.